Η διαχείριση του εαυτού μας σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι η αυτογνωσία και το άλλο είναι η διαχείριση των συναισθημάτων. Όλων των συναισθημάτων. Και των αρνητικών και των θετικών. Στο, στην πρώτη φάση, θα, μέχρι τον Ιανουάριο περίπου, θα κάνουμε τα αρνητικά συναισθήματα και μετά θα ασχοληθούμε με τα θετικά συναισθήματα. Και τα δύο, τους δύο κύκλους που θα κάνουμε Δύο, τα δύο μέρη που θα κάνουμε στο φετινό κύκλο, υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο, το μπλε, και στο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα, το οποίο είναι συνέχεια του. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε την εισαγωγή μας στη Στοϊκή Φιλοσοφία. Έτσι, για να έχετε μια γενική εικόνα, ποιοι ήταν οι Στοϊκοί Φιλόσοφοι και τι ακριβώ δίδαξαν. Γιατί πάνω σε αυτά θα μιλήσουμε. Αυτά τα οποία κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα και τα σημερινά έχουν μεγάλη σημασία για να καταλάβετε τα επόμενα. Ο βασικός σκοπός του ανθρώπου κατά τη στοική φιλοσοφία είναι το ομολογουμένος καταφύσιν ζήν. Δηλαδή, να ζει κανείς σύμφωνα με τη φύση. Η φύση έχει διτή σημασία. Η ατομική φύση και η κοσμική φύση. Εμείς λοιπόν έχουμε μια δική μας φύση η οποία κολλάει μέσα σε μια γενικότερη φύση που υπάρχει. Μέσα σε, αυτή την, σε αυτόν τον κόσμο εμείς έχουμε λοιπόν ένα προσωπικό καθήκον έτσι, το είπαμε και την πρώτη φορά, κατά την ας είναι αυτό το οποίο είναι ο βασικός μας προορισμός. Και αυτό είναι φύση για μας. Είναι δηλαδή κάτι που το κάνουμε εντελώς φυσιολογικά. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά είμαστε εμείς. Κατά τους στοικούς, όλοι οι άνθρωποι έχουν μια τέτοια, ένα τέτοιο καθήκον. Πέραν όμως του καθήκοντος του ατομικού, έχουμε και ένα συλλογικό καθήκον, δηλαδή όχι μόνο να κάνουμε αυτό που πραγματικά μας αρέσει, αλλά ταυτόχρονα αυτό που πραγματικά μας αρέσει, πρέπει να εξυπηρετεί και το κοσμικό καθήκον. Το καθήκον της κοινωνίας, αλλά και το καθήκον της φύσης γενικότερα. Άρα λοιπόν, ο προορισμός μας είναι κάτι το οποίο μας αρέσει να το κάνουμε πάρα πολύ. Τι θα πει αυτό. Σημαίνει ότι όταν μπαίνουμε στη ρουτίνα του, δεν αισθανόμαστε πίεση. Ο πιανίστας, για να γίνει πιανίστας, πρέπει να περάσει από ένα εκατομμύριο ασκήσεις. Δεν νομίζω, όσοι έχουν ασχοληθεί με τη μουσική ξέρουν το πόσο, πόσες ασκήσεις υπάρχουν για να φτάσεις να γίνεις πιανίστας. Αυτή τη ρουτίνα οι πιανίστες που τελικά μεγαλουργούν τη θεωρούν απλό πράγμα. Ενώ για άλλους είναι βουνά ολόκληρα. Πόσο και πόσο έχει ξεκινήσει ένα μουσικό και το έχουν παρατήσει. Γιατί σου λέει ποιά κάθομαι να κάνω, τούκου, 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 τούκου. Για αυτόν όμω, το οποίο είναι προσωπικό του προσωπικός προορισμός, του είναι πολύ εύκολο. Το ίδιο ισχύει για τους αθλητές. Το ίδιο ισχύει για οποιονδήποτε, για, για οποιαδήποτε δραστηριότητα, Οι ζωγράφους. Οι ζωγράφοι για να γίνουν ζωγράφοι πρέπει να περάσουν από μια εξάσκηση πάρα πολύ βαρετή. Για αυτούς δεν είναι βαρετή όμως περίεργος πώς. Εκεί καταλαβαίνει κάποιο αν κάποιο έχει ταλέντο ταλέντο έχει σε ένα τομέα όταν μπορεί να αντέξει τη, τη, ρουτίνα του πράγματο χωρί πρόβλημα. Όμως το καθήκον μα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το ότι αυτό το οποίο μα αρέσει να κάνουμε, να κάνουμε πάρα πολύ ωραία, προσφέρει ταυτόχρονα κάτι σημαντικό στο κοινωνικό σύνολο. Και ταυτόχρονα επίσης προσφέρει κάτι στο σύμπαν ολόκληρο. Άρα το καθήκον μας, ο προορισμός μας, είναι περιλαμβάνει αυτά τα τρία βασικά στοιχεία. Μας αρέσει, προσφέρουμε και με αυτό συνδεόμαστε με, το όλον. Το τι θα είναι για τον καθένα, ο καθένας έχει διαφορετικό καθήκον ουσιαστικά. Αλλά όλοι μαζί έχουμε και συλλογικά καθήκοντα. Γιατί όλοι μας πρέπει να υποστηρίζουμε η κοινωνία και γενικότερα τη φύση και όλα αυτά. Αυτό είναι μέρος της ηθικής φιλοσοφίας των Στοϊκών που τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Τι μας εμποδίζει να αναπτύξουμε τον προορισμό μας. Τα πάθη. Τα πάθη. Τι είναι τα πάθη. Τα πάθη κατά τους Στοϊκούς είναι παρερμηνίες των αισθήσεων. Δηλαδή έχει εντυπωθεί μέσα μας μια εντύπωση για κάποια πράγματα. Θυμάστε που με την προηγούμενη φορά για τις εντυπώσεις και πώς αυτές αποτυπώνονται μέσα μας. Είναι, είναι λάθος. Η, η εντύπωση που έχουμε μέσα μας αποτυπώσει είναι λάθος. Είναι παρερμηνία. Παράδειγμα. Αυτοί που καπνίζουν. Καπνίζουν γιατί υπάρχει μια εντύπωση μέσα τους που τους λέει ότι το κάπνισμα είναι καλό για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω πώς εντυπώθηκε αυτό, αλλά εντυπώθηκε. Στη μικρή ηλικία, σε εφηβική ηλικία, σε νεανική ηλικία, το... κάτι τους προσφέρει δηλαδή. Αυτή η εντύπωση είναι παρερμήνια, δεν είναι πραγματικότητα. Αυτό που κάνει είναι πάθος. Πάθος, τι σημαίνει πάθος. Σημαίνει κάτι που μας ελέγχει και δεν το ελέγχουμε. Μας ελέγχει και μας καταστρέφει. Πάθος δεν είναι μόνο το κάπνισμα, τα ναρκωτικά, ξέρω εγώ, το, το αλκοόλ, ο τζόγος κλπ. Πάθος μπορεί να πάθει, να, είναι ο, ο φόβος, η γκρίνια, η, 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 η τοπάθεια. Όλα αυτά είναι πάθη. Δηλαδή, έχουμε παρερμηνεύσει τα πράγματα κατά τους τοϊκούς. Και τα βλέπουμε λάθος. Και αυτό το πράγμα ε, μα έχει γίνει συνήθεια και μα ελέγχει. Και εμεί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όσο προχωράει η ζωή μα. Θα το δείτε αυτό σε πολλού μεγαλύτερου ανθρώπου που δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα. Γιατί τα πάθη του ελέγχουν. Κά κάτω κατά τους τοικούς η πηγή της ευδαιμονίας είναι η απάθεια. Η απάθεια τι είναι. Η απάθεια είναι η κατάσταση έξω από τα πάθη. Δηλαδή, να μην έχουμε πράγματα τα οποία μας ελέγχουν και μας καταστρέφουν ταυτόχρονα. Ο καφέ μπορεί να εξελιχθεί σε πάθος. Ο το τσάι που πίνω εγώ μπορεί να εξελιχθεί σε πάθος. Τόσο απλά, δηλαδή τα πάθη μπορεί να είναι και απλά πράγματα. Δεν είναι μόνο κάτι. Η λεμαργία μπορεί να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο πάθο. Οποιοδήποτε εθισμό μπορεί να εξελιχθεί σε πάθο. Δεν υπάρχουν καλά πάθη. Κατά την, ε, υπάρχουν όμω καλέ συνήθειε. Και αυτό είναι σημαντικό πράγμα. Το η έννοια σημαίνει ότι κάτι μα μας ελέγχει. Δεν θέλουμε είναι να, να μα ελέγχει τίποτα βασικά. Αυτό είναι το ζήτημα στου τοϊκού. Απάθεια λοιπόν η κατάσταση έξω από τα πάθη. Όπω είπα και την πρώτη φορά, τα χαρακτηριστικά τη απαθία, κατά το μάξιμο τον τύριο που ήταν μεγάλο τοϊκό φιλόσοφο, είναι πέντε. Είναι η συνήθεια να μην παρασύρομαι από τι γνώμε των άλλων, η εύθυμη αντιμετώπιση των προβλημάτων ακόμα και των ασθενειών, η επίλυση των προβλημάτων χωρί μια ψημυρία, η ηρεμία και η γλυκύτητα του χαρακτήρα και η μεγαλοπρέπεια του ήθου. Όταν ένα άνθρωπο πετύχει αυτά τα πέντε, κατακτά την απάθεια. Είχαμε ήδη για την εύθυμη αντιμετώπιση των προβλημάτων, ακόμα και των ασθενειών. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, πρόβλημα ίσον ευκαιρία το συνώνυμο, η συνώνυμη λέξη του προβλήματος είναι ευκαιρία. Ευκαιρία για ποιο πράγμα. Ευκαιρία να αλλάξουμε. Κάθε πρόβλημα μας υποδεικνύει το τι πάει στραβά και το τι είναι αυτό που πρέπει να διορθωθεί. Άρα λοιπόν το πρόβλημα, ο, σκοπός το στο ο πρώτος σκοπός στο στοϊκό είναι να υποδέχονται σωστά τα εξωτερικά γεγονότα. Τα υποδέχονται ως ευκαιρίες. Δεν τα υποδέχονται ως προβλήματα. Για τους τοικούς δεν υπάρχουν προβλήματα. Για τους τοικούς, ε, όπως λέει εδώ ο υπάρχος η ζωή είναι μικρή και δεν χρειάζεται. Α, γιατί να την σπαταλούμε σε όλα αυτά τα κακά πράγματα και να μην περάσουμε ευθυμία; Η ευθυμία είναι δεν είναι το, το γέλιο, η ευθυμία είναι εύθυμος. θυμός είναι η ψυχή. Πρακτικά, θυμό είναι η αρχική ονομασία τη ψυχής στα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή, είναι με ευψυχία. Δηλαδή, η ψυχή μας να είναι ελεύθερη. Αυτό θα πει η ευθυμία. Πρακτικά. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε την ευθυμία, θα πρέπει ε, να καταλάβουμε τους, τις βασικές αρχές του σύμπαντος. Και μία βασική αρχή του σύμπαντος, είναι ότι α, τα πράγματα που έχουμε, όλα τα πράγματα που έχουμε είναι δανεικά. Τα σπίτια μας είναι δανεικά. Τα αυτοκίνητά μας είναι δανεικά. Τα έχουμε πάρει από το, τη φύση με leasing. Θα τα επιστρέψουμε. <laughs> Δεν πρόκειται να τα έχουμε για πάντα. Και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Εμείς κάνουμε το λάθος και νομίζουμε, νομίζουμε ότι τα... όλα είναι δικά μας. Και είναι φυσιολογικό για τον άνθρωπο, η ιδιοκτησία είναι φυσιολογικό πράγμα. Εμείς το παρακάνουμε. Νομίζουμε ότι αυτά μας ανήκουν. Δεν μας ανήκει τίποτα. Ακόμα και τα παιδιά μας, η αιστοϊκοί φτάνουν σε ακραία σημεία, έτσι. Είναι ακραίοι σε ορισμένα σημεία. Όπως λέει εδώ, μην πει ποτέ σου ότι έχασα το παιδί μου, ας πούμε. Το παιδί επεστράφει, πρέπει να λες. Ένα μέρος της γης σου αφαιρέθηκε, επεστράφει και αυτό. <laughs> αλλά είναι κακός αυτό που μου το πήρε και, ποιο, και τι με ενδιαφέρει αυτός που μου το πήρε, αφού έτσι και αλλιώς θα το έδινα. Εδώ είναι, είναι δύσκολο σε ορισμένες στιγμές να το καταλάβει, να το κατανοήσει και να το εφαρμόσει κάποιος, αλλά μην φτάσουμε στα ακραία σημεία, ας αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε στα πιο εύκολα. Άρα λοιπόν η απάθεια σίγουρα δεν είναι μια εύκολη κατάσταση να επιτεύξει κανείς, όμως βασίζεται σε σημαντικές αρχές του σύμπαντος που εμείς έχουμε παρερμηνεύσει πάλι. Έχουμε παρερμηνεύσει τις αρχές του σύμπαντος. Νομίζουμε ότι άμα α, α, συσσωρεύσουμε περιουσία θα ζούμε για πάντα. Αν δε... δεν ισχύουν αυτά. Η φύση πρέπει να είναι σεβαστή. Και η φύση μας λέει ότι όλα τα πράγματα είναι για λίγο. Οπότε δεν τα χαίρεστε καλύτερα τώρα που τα έχετε και αφήστε τα υπόλοιπα. Αφού υποδεχθεί κάποιος σωστά τα εξωτερικά γεγονότα, θα πρέπει να αρχίσει να λύνει τα προβλήματα. Θα πρέπει να αρχίσει να τα λύνει όμως για να, για να λυθούν σωστά τα προβλήματα θα, δεν πρέπει να έχουμε μεμσημειρία. Αφού τα έχουμε υποδεχθεί σωστά, πρέπει να κάτσουμε με οργανωμένο τρόπο να δούμε πώς θα επιλυθεί ένα πρόβλημα. Είναι σαν τα παιδιά του σχολείου που τους βάζουμε ασκήσεις μαθηματικών και λένε «Ωχ, τώρα πάλι ασκήσεις» Μα έτσι με αυτή με την αυτή νοοτροπία δεν μπορεί να τη λύσεις ποτέ την άσκηση. <laughs> πρέπει να το δεις αυτό ότι αυτή η άσκηση σε βοηθάει να αναπτύξεις μία ικανότητα. Ποια είναι η ικανότητα σε πρώτο σημείο που, σε, που σου, δίνει, που σου, που είναι το τι πραγματικά θέλεις. Οι στόχοι αποτυγχάνουν κατά 80% στην ασάφεια. Έχουμε ασαφείς στόχους. Θέλουμε αυτό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε, θέλουμε και τ' άλλο. Τα δύο πράγματα που θέλουμε είναι τελείω αντικρουόμενα. Θέλουμε το ένα, θέλουμε και το άλλο και το ένα αντιμάχεται το άλλο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θέλουμε, για παράδειγμα, θα σα πω ένα παράδειγμα κλασικό. Θέλουμε να κάνουμε καριέρα, αλλά θέλουμε να, να, να κάνουμε και οικογένεια. Και να είμαστε με τα παιδιά μα. Αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν να συνεπάρχουν στο ίδιο 24ωρο. Άρα λοιπόν, όταν έχει δύο στόχου, οι οποίοι ο ένα αντιμάχεται τον άλλον, σε κάποιον από του δύο δεν θα τα πα τόσο καλά. Άρα λοιπόν, εκεί θα πρέπει να αποφασίσει τι από τα δύο θέλει. Άρα λοιπόν, όλα τα αρνητικά συναισθήματα, όλα τα προβλήματα, μα μου δίνουν, μου ξεκαθαρίζουν τι δεν θέλω. Και αφού εγώ έχω ξεκαθαρίσει τι δεν θέλω, είναι τι πραγματικά θέλω τι πραγματικά θέλω. Ε, δηλαδή, μας συμβαίνει μια αποτυχία. Μας συμβαίνει ένα δυσάρεστο γεγονός. Μας υποδεικνύει κάτι που δεν θέλουμε να συμβεί ή δεν θέλαμε να συμβεί. Από τη που ξέραμε τι δεν θέλαμε να συμβεί, το μυαλό μας θα να σκέφτεται τι πραγματικά θέλουμε, τι θέλουμε. Γιατί εμείς εμπλεκόμαστε σε διαφορετικά πράγματα μαζί, όπως είπα προηγουμένως, και τελικά το μυαλό μας βρίσκεται σε σύγχυση. Είναι σαν και αυτή την ελληνική ταινία με τον Γιονάκη που του λέει τι θέλετε. Θέλετε λεμονάδα, θέλετε πορτοκαλάδα. Ε, τι θέτε επιτέλους. Πες μας τι θέλετε, να στεφέρω, εν Μην μπερδεύεις. Εμείς μπερδεύουμε το μυαλό μας. Θέλουμε το ένα, θέλουμε και το άλλο. Θέλουμε και το τρίτο, θέλουμε το τέταρτο. Και τι να κάνει το μυαλό. Άρα λοιπόν, οι στόχοι που βάζουμε και πρέπει να βάζουμε στόχου και αξίζει να βάζουμε στόχου και είναι σωστό να βάζουμε στόχου. Οι στόχοι όμω που πρέπει να βάζουμε πρέπει να είναι σαφεί. Θέλω αυτό. Για να μπορέσει και το μυαλό να κάτσει κάτω και να χωράξει μια πορεία προ αυτό. Το GPS, το GPS πώ δουλεύει. Ξέρετε όλοι το GPS. Τώρα πια ποιο δεν το χρησιμοποιεί. Το GPS τι κάνει λοιπόν. Παίρνει μια θέση Α, Τη θέση, από το στίγμα του δορυφόρου, έτσι, που είμαστε τώρα, και βρίσκει μια άλλη θέση βήτα στην οποία θέλουμε να φτάσουμε. Το βλέπεις από το δορυφόρο, που, ξέρει, που θέλουμε να φτάσουμε. Το, το, γράφουμε εμείς. Γράφουμε εμείς, θέλω να φτάσω εκεί. Το παίρνει το δορυφόρο, παίρνει από το δορυφόρο το στίγμα. Τίποτα. Ε, το, το, βασικό, το πρόβλημα δεν είναι το που θέλω να φτάσω. Το βασικό δεδομένο για τον GPS είναι που, που είμαι. Παίρνει ακριβώς το στίγμα που είσαι. Το παίρνει το δορυφόρο. Τάκ. Αν δεν πάρει σωστό σήμα από το δορυφόρο, δεν μπορεί να βγάλει πορεία. Ακόμα και του λέμε εμεί ξεκάθαρα που θέλουμε να φτάσουμε. Άρα πρέπει να ξέρουμε που είμαστε, να ξέρουμε που θέλουμε να φτάσουμε. Αυτά τα δύο δεδομένα πρέπει να είναι σαφή Σαφέστερα προ το GPS. Έτσι πρέπει να κάνουμε και το μυαλό μα είναι ένα GPS. Το μυαλό μα είναι κάτι που του βάζει, είμαι εδώ, θα θέλω να πάω εκεί και σε πάει. Αλλά άμα δεν του λε "Αλλά άλλον, πού να σε πάει. Άρα λοιπόν, όταν συνειδητοποιείτε τι δεν θέλετε, συνειδητοποιείτε ακόμα πιο ξεκάθαρα τι θέλετε. Ξέρω τι δε θέλω, άρα ξέρω τι θέλω. Και τι θέλω. Νιδού η απορία. Και τι ωραία, και τι είναι αυτά που πρέπει να, τι θέλω. Ο, ο άνθρωπος έχει τέσσερις ανάγκες, τέσσερις βασικές ανάγκες. Ανάγκες για ασφάλεια, για αλλαγή, για ξεχωριστότητα και επικοινωνία. Αυτά τα τέσσερα πράγματα που προσπαθούμε να καλύψουμε. Το πρόβλημα είναι ότι η ασφάλεια και η ελλαγή είναι λίγο αντικρουόμενα μεταξύ του. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Όπω και η ξεχωριστότητα με την επικοινωνία είναι, έχει κάποιε δυσκολίε. Πρέπει, πρέπει, να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε αυτά τα τέσσερα. Τα θέλουμε και τα τέσσερα. Τι λέτε. Τα θέλουμε. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εμείς στο μυαλό, στο GPS το δικό μας, τι εννοούμε με αυτά τα τέσσερα. Αν κινηθούμε να πετύχουμε αυτά τα τέσσερα, αρχίζουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που παίρνει τον έλεγχο του εαυτού του, έχει κερδίζει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Θέλουμε επιτυχία. Γιατί τη θέλουμε την θέλουμε επιτυχία. Γιατί τη θέλουμε την επιτυχία. Τη θέλουμε για ξεχωριστότητα και για ασφάλεια, γιατί μας δίνει και λεφτά η επιτυχία. Έχουμε καλή υγεία σωματική και νοητική. Η καλή υγεία είναι η ασφάλεια. Οικονομική ανεξαρτησία επίσης. Όλα αυτά τα μπορούμε, τα πετύχουμε με την απάθεια. Η οικονομική ανεξαρτησία, τι θέλουμε γιατί θέλουμε να είμαστε ασφαλείς. Θέλουμε να έχουμε ένα έργο αγάπης από το οποίο εκφράζει κανείς τον εαυτό του. Αυτό είναι ξεχωριστότητα. Θέλουμε να είμαστε ξεχωριστοί. Θέλουμε να προσφέρουμε νοητική γαλήνη, πίστη, ανθεκτικές φιλίες, μακροζωία, ανοσία, ουπερισμούς και σοφία. Άρα λοιπόν, ε, όλα αυτά, τα τέσσερα πράγματα αυτά, είναι μέσα μας πρωτίστως και μέσα μας θα προσπαθήσουμε να τα βρούμε. Θα τα βρούμε, θα τα ορίσουμε και θα τα πετύχουμε. Αυτό το κομμάτι, εδώ ολοκληρώνω το κομμάτι της ηθικής, η διδασκαλία των στοικών χωρίζεται σε τρία μέρη, στη λογική, την ηθική και τη φυσική. Εμείς, στο κύκλο αυτό, κάνουμε την ηθική, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Θα μιλήσω όμως και για τη φυσική σήμερα, που είναι ο, φυσι... ο τρόπος που βλέπουν τη ζωή και το σύμπαν εκεί. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι αναλυτικά. θα, θα... Έχουμε ασχοληθεί θα... σε άλλο σεμινάριο που υπάρχει. Εμείς όμως πρέπει να ξέρουμε ορισμένα πράγματα, να τα ξέρουμε διότι θα παίξουν ρόλο.